Διπλή γιορτή πραγματοποίησαν σήμερα στον παιδικό σταθμό στο Πυλί, καθώς είναι η μέρα για τα δικαιώματα του παιδιού και παραμονές βέβαια Χριστουγέννων. Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού αποτελεί το πλέον αποδεκτό κείμενο για τα ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίως και υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 20 Νοεμβρίου του 1989. Την έχουν επικυρώσει όλα τα κράτη του κόσμου, εκτός από τις ΗΠΑ και τη Ομαλία. Η χώρα μας την επικύρωσε στις 2 Δεκεμβρίου του 1992 με τον νόμο 2101 και κατά τα 54 άρθρα της καλύπτουν όλα τα δικαιώματα των παιδιών που χωρίζονται σε 4 τομείς: δικαιώματα επιβίωσης, ανάπτυξης, προστασίας και δικαιώματα συμμετοχής. Οι εκπαιδευτικοί λοιπόν του Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Πυλί, συνδυάζοντας τη χριστουγεννιάτικη γιορτή με τα δικαιώματα του παιδιού, δημιούργησαν όμορφες διδακτικές γιορτές και το δέντρο στολίστηκε φέτος με την ελπίδα. Σήμερα γιορτάζουμε. Γιορτάζουν όλα τα παιδιά και μαζί με τα παιδιά και εμείς. Και οι γονείς και οι δασκάλες και όλοι. Αποφασίσαμε να κρατήσουμε το δέντρο μας γυμνό, όπως είδατε, και να το στολίσουμε με τα μηνύματα που θα μάθουμε όλοι, μπαίνοντας τώρα στις τάξεις, από τα παιδιά. Μηνύματα για το ότι κάθε παιδί πρέπει να έχει το δικό του σπίτι, κάθε παιδί πρέπει να απολαμβάνει αγάπη στοργής από την οικογένειά του και από τον γύρω κόσμο και ισότητα φυσικά όλων των παιδιών ανεξαρτήτου χρώματος και φύλου. Είπαμε λοιπόν το δέντρακι μας να το στολίσουμε κάπως έτσι φέτος. Οπότε, όπως είπατε και εσείς πολύ καλά, συνδυάζουμε και τη γιορτή του παιδιού και τα Χριστούγεννα. Μήνυμα αγάπης, έτσι χαρούμενοι, χαμόγελα, να περάσουμε πολύ πολύ όμορφες γιορτές. Φαντάζομαι έγινε μια προεργασία με τα παιδιά και μια συζήτηση πριν την σημερινή μέρα, ώστε να μπορούν να εκφράσουν την ανάγκη τους, την ευχή τους, τη συμπαράστασή τους στα παιδιά που δεν απολαμβάνουν τη ζωή που αυτά έχουν. Έτσι, δεν είναι? Πολύ σωστά. Ναι, αυτό ακριβώς έχει γίνει από την αρχή του μήνα. Αν παρακολουθήσατε και έξω, έχουμε ένα δεκαήμερο προσφοράς και αγάπης. Έτσι το ονομάσαμε όλοι μαζί. Μαζεύουμε και τρόφιμα, αλλά και από τα παιχνίδια μας που δεν μας αρέσουν και καινούργια. Αν έχουμε τη δυνατότητα για να δώσουμε στα παιδιά που δεν θα μπορέσουν να έχουν παιχνιδάκι φέτος τα Χριστούγεννα ή παραπάνω τρόφιμα. Οπότε τα παιδιά μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία, στη διαδικασία της προσφοράς. Και νομίζω ότι... Φέρνουν τα ίδια τα προϊόντα και τα παιχνίδια, τους τα δίνουν εύκολα. Ακριβώς. Ή τα, τους επιβάλλουν οι γονείς να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία? Όχι, όχι, όχι. Πολύ συχνά οι δασκάλες τα βγάζουν έξω και όπως είδατε είναι και στην είσοδο, οπότε μπαίνοντας, βγαίνοντας τα βλέπουν όλα αυτά. Και εξηγούμε ότι αυτά τα πράγματα είναι για να δώσουμε στους ανθρώπους που έχουν πραγματικά ανάγκη. Έτσι τα παιδιά μαθαίνουν καινούργιες έννοιες, καινούργιες λέξεις. Και όλα αυτά μπαίνουν μέσα στην καρδούλα τους, μέσα στα ματάκια τους. Και νομίζω ότι βοηθάμε να κάνουμε ανθρώπους που πραγματικά νοιάζονται ο ένας για τον άλλον. Θα πούμε καλημέρα στα παιδάκια που ζουν στην Κίνα. Νι. Νι τσάου. Δυνατά. Πώς θα πούμε καλημέρα στα παιδάκια που ζουν στην Αγγλία? Good. Morning. Good morning. Πώς θα πούμε καλημέρα στα παιδάκια που ζουν στην Ισπανία? Buenos. Buenos días. Πώς θα πούμε καλημέρα στα παιδάκια που ζουν στη Γαλλία? Bonjour. Και στην Ιταλία? Δυνατά. Buongiorno. Καλλιό, πηγαίνω να το πεις σε όλους εκεί. Αγάπη. Μπράβο. Αγάπη, τέλεια. Έλα, αγάπη, αν είμαι τη συμβολή σου. Αγάπη. Αγάπη, μπράβο, μπράβο Γιάννη. Έλα, Κωνσταντίνα. Τι χρειάζονται, Κωνσταντίνα? Αγάπη. Μπράβο. Yeah.
Μπράβο, έλα. Μπράβο, Βασιλική. Μπράβο. Ναι. Ό,τι δεν ήταν το μπράβο, Μανουλαλίδα, παρακυλατέ. Από πάνω.